Τα είπα περίπου όλα, αλλά έχω αφήσει και μερικά να πεις και εσύ. Μέχρι να αποκατασταθεί το τεχνικό πρόβλημα. Πάμε λοιπόν. Συμβαίνουν αυτά. Από το γενικό. Ωραία. Να πούμε λοιπόν ότι προσπαθούμε να ακολουθήσουμε ένα συγκρατημένο δρόμο στο δανεισμό για να μην ξεφεύγει το έλλειμμα, να κρατάμε το στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα. Είναι πολύ σαφείς οι στόχοι αυτοί και πρέπει να τους τηρούν για να παίρνουν τα κονδύλια. Όπως τουλάχιστον προβλέπονται και από το προϋπολογισμό, Νατάσα. Να μην ξεφεύγουμε από αυτά τα προβλέψεις. Ναι, γιατί όλα αυτά είναι προϋπόθεση για να συνεχίζουμε να εισπράττουμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Έχουμε λοιπόν, ο ΔΙΧ υπολογίζει ότι θα αντλήσει από τις αγορές την επόμενη χρονιά από 7 έως 10 δισευρώ, με βάση την εκτίμηση ότι τα επιτόκια δεν θα αυξηθούν άλλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και ενδεχομένως να μειωθούν κιόλας. Ίσως να μειωθούν. Μπράβο. Από το τρίτο τρίμηνο λοιπόν της επόμενης χρονιάς, να έχουμε ένα λίγο πιο ευνοϊκό περιβάλλον. Στο δανεισμό θα έχουμε μέσα και το πράσινο ομόλογο. Σχεδιάζαμε πολύ καιρό, δεν ήταν κατάλληλη η συγκυρία. Πιστεύουμε ότι την επόμενη χρονιά λοιπόν θα γίνει και αυτή. Μάλιστα. Η έκδοση. Τώρα, στόχος για το χρέος είναι, ανεξάρτητα από τον δανεισμό μας, να μένει σταθερό περίπου σε απόλυτους όρους, είναι δηλαδή περίπου στα 356 με 357 δις. Ωστόσο, σε σχέση με τα τέλη του 2022, μέσα σε μία διετία, στα τέλη του 2024, υπολογίζουμε ότι θα έχει μειωθεί πάνω από 20 μονάδες ως ποσοστό του ΑΕΠ και θα είναι κοντά στο 152% από 172% σήμερα. Είναι σημαντική μείωση, Νατάσα, είναι σημαντική μείωση. Είναι πάρα πολύ σημαντική μείωση. Πιθανότατα θα είμαστε πρωταθλητές στο ποσοστό της μείωσης. Μάλιστα. Βλέπουμε και το γράφημα το σχετικό. Βλέπουμε και το γράφημα πώς λοιπόν θα εξελίσσεται ο δανεισμός. Βλέπουμε ότι σαν απόλυτους όρους, μένει περίπου σταθερό. Ωστόσο, επειδή έχουμε την ανάπτυξη, και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει για να δούμε αν είναι διαχειρίσιμο, αν είναι βιώσιμο το χρέος, είναι πόσο είναι ως ποσοστό του ΑΕΠ. Το ΑΕΠ λοιπόν θα ανεβαίνει σταθερά και έτσι το χρέος ως αναλογία θα υποχωρεί και θα υποχωρήσει περίπου 20 μονάδες. Μάλιστα. Θετικά είναι όλα αυτά και να τα δούμε και στην πράξη. Ναι. Στην πράξη απαιτούν πειθαρχία και απαιτούν πειθαρχία σημαίνει ότι δεν έχει πάρα πολλά περιθώρια η κυβέρνηση για έκτακτες παροχές, για οτιδήποτε παραπάνω από αυτά που έχει ήδη εξαγγείλει. Μάλιστα.